είμαι πάλι και σήμερα σας έχω μια υπέροχη είδηση. Η Γενική Γραμματεία Παπαδήμου ενέκρινε το ποσό των 2.000 ευρώ το μήνα για τα κρουασάν που τρώνε οι υπουργοί. Ήρθα και βρήκα τον ειδικό για τα κρουασάν για να μου πει τη γνώμη του. Ο κύριος Παπαδήμος έχει εγκρίνει το ποσό των 2.000 ευρώ το μήνα για τα κρουασάν που τρώνε οι πολιτικοί. Μάλιστα. 2.000 ευρώ. Για πόσους μήνες κρουασάν βγάζετε? 18. 18 μήνες. 18 μήνες. Καλή, συμφέρετε. Ναι, αλλά τα δικά σας τα κρουασάν θα έχουν μέσα και λίγο έτσι μερεντούλα να λαμπώσει το εντεράκι του. Και μαρμελάδα. Και τα κρουασάν θα τους ταΐζουν. Ποιος τρώει τα περισσότερα? Ο Παγκάλος. Ο Παγκάλος τα έλεγα. Φρέσκα κρουασάν βουλής. Φρέσκα κρουασάν βουλής. Τσίμπα ένα και πες μου τη γνώμη σου. Ναι, είδες τι τρώνε οι υπουργοί? Ναι, τι. Πρώτο πράγμα. Τα καλύτερα. Ποιος υπουργούλης λες να τρώει τα περισσότερα κρουασανάκια? Τα κρουασανάκια, όχι. Μεταξύ μας πιστεύω Πάγκαλος. Μεταξύ μας. Σταμάτα καλή. Μήπως ζηλεύεις από τον σεξ υπουργουλή? Λίγο, ναι. Γιατί είναι πληθωρικός και κούκλος, ναι. Γεια σας. Κρουασανάκια κερασμένα από τον κύριο Παπαδήμο, αγγελικά φτιαγμένα. Καλό τσιπίστε. Κύριο Παπαδήμο. Ναι, τα κερνάει ο κύριος Παπαδήμος. Θα το φάμε ή θα μας καθίσει το λαιμό? Πεινάνε τα καημένα τα αγόρια. Να φάνε. Πόσο θα φάνε? Κοντεύουν να φάνε και εμάς το τέλος. Ποιος λέτε να τρώει τα περισσότερα? Όλοι μαζί. Εγώ τα έφαγα. Εγώ τα έφαγα. Πάλι καλά. Τα βάζω εκεί που πρέπει. 2.000 ευρώ το μήνα. Πόσο φαίνεται το ποσό? Ευρώ. Μεγάλο ή μικρό? Μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Θα φάνε καημένοι οι υπουργούλιδες. Δεν γίνεται να πέσει το μάνα εξ ουρανού. Πρέπει να πέσει το κουρασάν από το κέντρο. Ποιος τρώει τα περισσότερα κουρασάν με στη Βουλή? Παγκάλο, σίγουρα. Πόσο μεγάλο πιστεύετε πως είναι το κρουασάν που τρώει ο κύριος Παγκάλος? Σαν μια φρατζόλα ψωμί, σίγουρα. Καλέ, μια φρατζόλα, την τρώω εγώ. Και τίποτα ακόμα. Φαντάζομαι ότι τρώει αυτός τότε. Πόσο φαίνεται σαν ποσό? Λίγα. Λίγα, ε. Εσένα, λίγα. Μιχάλη, ο καημένη. Λίγα, πρέπει να διπλασιάσει τουλάχιστον.